Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το καινούριο βίντεο στο κανάλι των BLSN και είμαστε μια κλάν που κυρίως παίζει Call of Duty και έχουμε και μερικά άτομα που παίζουν Minecraft, αλλά εγώ αποφάσισα να ξεκινήσω Football Manager επειδή έχω ασχοληθεί αρκετές ώρες φέτος και μ' αρέσει πολύ και γι' αυτό το κανάλι αποφάσισα να ξεκινήσω με τον Παναθηναϊκό. Θα κάνω 4 βίντεο ένα σεζόν, ένα στην αρχή για τις μεταγραφές του καλοκαιριού και ένα βίντεο ανά 10 μάτς στη Super League. Ας ξεκινήσουμε με τις μεταγραφές, όπου δεν τα πήγα τόσο καλά όσο περίμενα. Πήρα δύο παίκτες, τον Λεάντρο Λίμα, ο οποίος είναι έτσι και έτσι, αλλά μπορεί να γίνει πολύ καλός, πιστεύω, μέσα στη χρονιά. Και τον Κρίστιαν, ο οποίος είναι πιο πολύ για backup. Είναι πιο πολύ για backup επειδή δεν έχω αρκετούς παίκτες σε αυτές τις θέσεις. Και επίσης έδωσα 3 παίκτες δανεικούς. Ήθελα να πουλήσω και άλλους παίκτες, αλλά δεν τα κατάφερα. Ήθελα να πουλήσω το Φορναρόλι επειδή πληρωνόταν πάρα πολλά λεφτά και δεν ήταν τόσο καλός. Αλλά ναι, δεν τα κατάφερα. Στην αρχή της σεζόν έπαιξα κάποια φιλικά ο βοηθός προπονητή, οπότε δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά στα μάτς που παίξα εγώ, πρώτα στον τρίτο προκριματικό του Champions League, νίκησα 3-1, 2-1 την πριν, συγγνώμη, εκτός έδρας, συγγνώμη στην έδρα μου, και εκτός έδρας την νίκησα 3-1. Στα play-off του Champions League έτυχα με τη Μάλαγα και στο πρώτο μάτς εκτός έδρας βγήκα 2-2 με σκόρερ τον Βιτόλο και τον Μαρίνο και στην έδρα μου νίκησα 1-0 με γκολ του Ντίνα. Ενδιάμεσα έπαιξα και το πρώτο μάτς στη Super League, το οποίο ήταν αντίον στο Πανθρακικό, με γκολ από τον Quincy και τον Ζέκα. Οι τακτικές μου για φέτος είναι 1-4-3-3 και βασικά είναι 4-5-1 και 1-4-3-3 για δεύτερη τακτική. Αυτά για αυτό το βίντεο. Στο επόμενο βίντεο θα επιστρέψω με τα πρώτα 10 μάτς Super League. Α, επίσης ξέχασα να σας αναφέρω ότι ο ομίλος μου στο Champions League είναι Arsenal, Braga και Dynamo Kiev. Θα πιστεύω ότι μπορώ να βγω είτε δεύτερος είτε τρίτος, γιατί η Arsenal είναι πολύ καλή. Αυτά, αν σας άρεσε κάντε like και subscribe. Και επίσης θα βάλω στο description τα κανάλια των παιδιών που σας ανέφερα στην αρχή του βίντεο, που παίζουν COD και Minecraft. Αυτά για αυτό το βίντεο, τα λέμε την επόμενη φορά, γεια σας!